Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. στο στούδιο των Σεραφείμ, τον Μάκη Πολίτη, υπεύθυνο για το οικονομικό ρεπορτάζ από τα Νέα. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, 7 ετέ ομόλογο, ένα βασικό χαρτί Τι διαπραγματευτικό μπορεί να πει κανεί ε, τη κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι καταρχά τι προσδοκεί να κερδίσει η κυβέρνηση από αυτό, Ποιο θα είναι το ύψο το οποίο θα βάλει σαν πύχη, πρώτα απ' όλα για το ομόλογο αυτό. Ε, κατά πάσα πιθανότητα το ομόλογο θα, θα ανοίξει αύριο, το βιβλίο προσφορών που λέμε. Ο στόχος είναι ε, να εισπραχθούν περίπου 2 με 2,5 δις ευρώ. Ε, το επιτόκιο σε κάθε περίπτωση με βάση τα επίπεδα των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων αυτή τη στιγμή, το τελευταίο διάστημα, θα είναι καλό. Θα είναι καλό γιατί ήδη και στο δεκαετές ε, ομόλογο το επιτόκιο έχει πέσει ε, κοντά στο 2%. Άρα εκεί περίπου... Uh, γύρω στο 1,8, 2, 2, 2 και κάτι, εκεί περίπου να μένει και η απόδοση του. Ακόμη uh, πιο χαμηλό λοιπόν. Uh, ναι, γιατί είναι επτά αυτό. Uh, άρα εκεί περίπου να μένει η απόδοση, αλλά το μεγάλο στίχημα για την κυβέρνηση. Ε, uh, Όπω έλεγαν και σήμερα, κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών είναι να μαζευτούν και να πάνε στο ομόλογο αυτό καλοί επενδυτέ. Δεν μα ενδιαφέρει δηλαδή αυτή τη στιγμή να έχουμε φαντ που θα τζογάρουν στο ελληνικό ομολογό. Που θα το πάρουν και θα το πουλήσουν αμέσω μετά στις, στις διεθνεί αγορέ. Μα ενδιαφέρει να είναι φαντ που είναι αξιόπιστα και που θα κάτσουν στο ελληνικό ομόλογο αυτό να πάρουν τι αποδόσεις ε, για τα επόμενα χρόνια. Άρα, λοιπόν, αύριο θα έχουμε ένα νέο στίχημα για την κυβέρνηση ε, σε αυτή την πορεία αποκατάσταση τη ε, σχέση τη χώρα μα με τις αγορές. Και όπως είπες και εσύ προηγουμένως, θα είναι πραγματικά ένα ατού στα χέρια της κυβέρνησης για τη διαπραγμάτευση που θα κάνει όλο το επόμενο διάστημα με τους δανειστές για τη νέα οικονομική πολιτική, η οποία θα κλειδώσει α, στις 13 του Σεπτέμβρη στο Eurogroup. Το ερώτημα βέβαια το οποίο γεννάται είναι ότι ναι, μεν θα υπάρξει ένα εφταετέ ομόλογο το οποίο μπορεί να αποδώσει καρπού. Όμω παρόλα αυτά υπάρχει ένα ζήτημα τι θα γίνει στο ζητούμενο βεβαίω εάν έχουμε μία τρύπα από τι φοροελαφρύνσει που θα προκύψουν μέσα από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Εκεί λοιπόν είναι ένα ζητούμενο. Τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση για να καλύψει αυτό το έλλειμμα, ί, αν και εφόσον ναι. υπάρξει. Οι πληροφορίε που υπάρχουν καταρχήν, η κυβέρνηση πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει έλλειμμα, δεν θα υπάρξει στέρηση mm -hmm. και ο στόχο του 3,5% θα επιτευθεί. Αν όμω ε, στο τέλο του χρόνου επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο και υπάρξει κάποιο έλλειμμα, υπάρχει μαύρη τρύπα. Α, οι πληροφορίε που υπάρχουν είναι ότι στο πακέτο που θα παρουσιάσει στου δανειστέ ε, θα έχει μέσα και εξοικονομήσει δαπανών εξοικονομήσεις δαπανών, ε, διάφορες περικοπές που θα γίνουν ε, στο δημόσιο τομέα, ε, προκειμένου ε, να περιοριστεί η πιθανότητα αυτή. Επίση, θα πρέπει να σου πω ότι τα φορολογικά μέτρα που θα τεθούν φέτο σε ισχύ δεν έχουν άμεση επίδραση στον προπολογισμό. Μιλάμε για τι 120 δόσει, έτσι που ήδη έχουν εξαγγελθεί. μιλάμε για την αναστολή. Με του... επέκταση, βεβαίω. Με το επέκταση, οποίο με, κάνει με η επέκταση και με περισσότερε δόσει, ας πούμε, στι επιχειρήσει και κυρίω σε, σε μικροφυλέτε. Ε, μιλάμε επίση για το ΦΠΑ. Ε, στην εστίαση και στου καφέδε δηλαδή, που σερβίρονται στην, στην εστίαση. Και όχι, αλλά, καφέδες, και όχι άλλα για καφέ, Και φαγητή, όχι άλλα, δεν θα λοιπόν. έχουμε αυτό το, έτσι, το μπάχαλο που α, έχουμε με τη σημερινή κατάσταση. Και μιλάμε επίση για την αναστολή του ΦΠΑ στα ακίνητα. Όπου εδώ μιλάμε τώρα για μια οικοδομή που δεν αποφέρει πολλά έσοδα, δεν γίνονται πολλέ αγοροπολισίε. Άρα λοιπόν ε, ο στόχο του μέτρου αυτού είναι να δώσει κίνητρο για αγοροπολισίε και δεν θα στερήσει έσοδα, γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή Τόσο πολλά έσοδα Μάλιστα. στο φετινό προπολογισμό. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο μεγάλο ο κίνδυνο από το φετινό φορολογικό πακέτο. Σε ό,τι αφορά τι ε, που θα περιλαμβάνονται στο πακέτο για το 2020, το 2021 και το 2022, αυτέ η κυβέρνηση λέει ότι είναι διαχειρίσιμε, γιατί ούτω ή άλλω και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που είχε κατατεθεί στι Βρυξέλλε υπήρχε δημοσιονομικό κενό ακόμα και με την προηγούμενη κυβέρνηση και το είχαν αποδεχτεί οι Βρυξέλλε αυτό. Μάλιστα. Μάχη Πολίτης, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.